Οι ρυθμίσεις θέλω να ξεκινήσω από εκεί πρώτα. Εντυπώσεις από τις ρυθμίσεις. Ένα-ένα. Εγώ είδα μια διαφορά. Μικρή μέρα, αλλά είδα διαφορά. Κάναμε πολύ λίγο. Ναι, μικρή διαφορά όμως ήταν. Δηλαδή, ξύπνησαμε άλλη διάθεση. Σύγκριση με τις άλλες που. Ωραία. Άλλος. Να το δει τι, έχει παγώσει. Τώρα γύρισε, εντάξει. Και εγώ μία από τα ίδια, έφυγα με άλλη διάθεση από εδώ πέρα, έτσι, αλλά από ό,τι είδα εσύ Αντώνη, μετά από μία-δύο μέρες πάλι ήμουν να ξέρεις. Αυτό ήταν ένα τεστ, το ίδιο πάλι. Ναι, ήταν αυτό το ίδιο τεστ, κάναμε πολύ λίγο, ήταν πολύ μικρή η διαφορά και το από την αρχή το κάναμε πολύ, να δείτε λίγο μια διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Εσύ. Ήταν και μια ευεξία μπορώ να πω ότι ένιωσα και ήταν μία μετά, ήταν μία δηλαδή. Δεν τα παίρνω στο κρανίο, ασχολά και τέτοιες. Αυτό φανταστείτε ότι θέλουμε ένα τέταρτο με 20 λεπτά και κάναμε από 2 λεπτά στον καθένα. Φαντάζομαι, ναι, ναι. Έτσι ήταν πολύ λίγο. Απλώς να το δείτε λίγο πώς λειτουργεί και αν λειτουργεί πάνω σας. Αυτό ήθελα να δείτε. Φανταστώ ότι κάτι έχασα δηλαδή. Να φανταστώ ότι κάτι έχασα την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ένα σεμινάριο την προηγούμενη εβδομάδα πιο ολοκληρωμένο. Κάναμε και ρυθμίσει τα παιδιά. Εσύ έχει κάνει ρυθμίσει. Έχεις δει την εμπειρία του. Ναι, οκ, okay, αυτό έγινε. Ναι. Ο Αλέξανδρος έχει κάνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή έχει κάνει μια ολόκληρη. Δύο. Τρεις. Οπότε όλοι έχετε λίγο πολύ δει την εμπειρία αυτή. Αυτό το έκανα στο πρώτο σεμινάριο και να δούμε τώρα που θα δουλέψουμε λίγο το εκρεμές, να δείτε λίγο τη διαφορά, το συντονισμό και όλα αυτά. Δηλαδή πόσο πιο καλύτερα μπορείτε να συντονιστείτε πάνω στα λαμποσκοπικά όργανα. Σήμερα σε αυτό που θα μιλήσουμε είναι για το εκρεμές. Θα δείξουμε, μιλήσουμε καταρχάς τι είναι εκρεμές και στη συνέχεια πώς χρησιμοποιείται αυτό το εκρεμές και πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ένα μεταλλικό αντικείμενο δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνο. Αν αυτό το εκρεμές το κρεμάσουμε κάπου, θα δούμε ότι δεν κινείται ό,τι και να σκεφτούμε, ό,τι και να κάνουμε. Ο ανθρώπινος παράγοντας και η συχνότητα του ανθρώπου θερμοκρασία μεταφράζεται σε θερμότητα, σε συχνότητα, είναι αυτό που κάνει το εκρεμές να κινείται. Όπως θα έχετε προσέξει λοιπόν. Κυκλοφορούν πάρα πολύ ραδοσκοπικά όργανα και ειδικά τα εκρεμές. Υπάρχουν μεταλλικά, υπάρχουν πλαστικά, υπάρχουν με πετρώματα, υπάρχουν με οργονίτες. Μια τεράστια γκάμα οργάνων. Το τι θέλουμε να κάνουμε, μπορούμε να επιλέξουμε ένα εκρεμές που να είναι ταυτότητα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει και μια μεγάλη ποικιλία. Καμία αναζήτηση δεν είναι ίδια. Δηλαδή, εσύ μπορεί να θες να ψάχνεις για χρυσό, ο άλλος να ψάχνει για πετρώματα, ο άλλος να ψάχνει για πνευματικές αναζητήσεις. Υπάρχουν. Το κάθε εκρεμές έχει και τη δικιά του δυνατότητα. Να πω καταρχάς ότι οι απομακρυσμένες έρευνες είναι ενδείξεις, δεν είναι δεδομένα. Έτσι. Να. Γιατί παίρνοντας μια φωτογραφία από ένα σημείο, από έναν χώρο, αποτυπώνουμε εκείνη τη στιγμή. Αν περάσει ένα χρονικό διάστημα, μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες που πήραμε τη φωτογραφία στο χώρο, στο φυσικό χώρο. Οπότε έχουμε άλλες ενδείξεις. Γι' αυτό λέμε ότι παλιές φωτογραφίες ή φωτογραφίες που είναι από πολύ ψηλά, από δορυφόρους, δεν κάνουν και την αναζήτηση των αντικειμένων. Είναι πολύ δύσκολο να τον εστιάσεις. Φανταστείτε ότι κάνοντας ένα μεγάλο χάρτη μιας περιοχής, η μικρή κίνηση που κάνει το εκρεμές πάνω στο χάρτη, σε φυσική μορφή, αν μπορούσαμε να το δούμε, είναι ένας τεράστιος κύκλος. Mm. Που σε αυτόν τον τεράστιο κύκλο εσύ μπορεί να ψάχνεις για χρυσό εδώ. Και ο χρυσός να βρίσκεται εδώ και δεν μπορείς να το εντοπίσεις. Γιατί είναι σε μεγαλύτερη ακτίνα. Ή να μην υπάρχει τίποτα, ή να έχουν αλλάξει τις συνθήκες. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι όταν κάνουμε μια απομακρυσμένη έρευνα να παίρνουμε φωτογραφία το συγκεκριμένο σημείο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το εκρεμές που θα δουλέψεις, αλλά και οι τεχνικές που θα δουλέψεις. Λένε πολλοί, και είναι και σωστό αυτό που ακούγεται, ότι οι μάρτυρες είναι λίγο ψυχολογικό. Δεν είναι στην ουσία ουσιαστικό. Είναι για να μπορέσουμε το μυαλό μας να το συγκεντρώσουμε σε ένα αντικείμενο, να μην τα αφήσουμε να πετάει κάπου αλλού. Δηλαδή, αν θέλουμε να ψάξουμε για χρυσό, πρέπει να είναι πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις που θα ρωτήσουμε. Δεν ψάχνουμε γενικά αόριστα για χρυσό, ψάχνουμε για κρυμμένο θησαυρό λίγες. Εντάξει, αυτό έχουμε στο μυαλό μας, το συνειδητό μας. Το γενικό χρυσό είναι λάθος, γιατί χρυσό φυσικό και το έδαφος. Έχουν και τα δέντρα, γιατί πολλές φορές για να αναπτυχθούν από το έδαφος τραβάνε μεταλλικά στοιχεία. Μπορεί να τύχει να τραβήξουν και ένα ευγενή μέταλλο, να έχει στοιχεία κάτω. Οπότε είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Βάζοντας λοιπόν έναν μάρτυρα χρυσό, τι κάνουμε, στην ουσία είναι λίγο ψυχολογικό. Πείθουμε τον εαυτό μας ότι ψάχνουμε μόνο γι' αυτό και να μην κάνει άλλες σκέψεις. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δουλεύουμε έναν χάρτη ή μια φωτογραφία και θέλουμε να ανιχνεύσουμε το συγκεκριμένο μέταλλο, καλό είναι να χρησιμοποιούμε ένα μάρτυρα. Βαστώντας το χέρι μας τον συγκεκριμένο μάρτυρα, τι κάνουμε, ενεργοποιούμε στο μυαλό μας το υποσυνείδητό μας, ότι ψάχνουμε μόνο γι' αυτό. Οπότε μας βοηθάει.
Τα μεταλλικά εκρεμές είναι πάρα πολύ καλά όταν βρισκόμαστε στο φυσικό περιβάλλον. Όταν θέλουμε να κάνουμε απομακρυσμένη έρευνα, υπάρχουν εκρεμές μεταλλικά, κρυσταλλικά, αργονίτες που δουλεύουν καλύτερα. Γιατί υπάρχουν μέταλλα και πετρώματα σε συνδυασμό για να βγει μια συχνότητα που έχω διαπιστώσει και πολλοί άλλοι ερευνητές ότι συγχρονίζονται καλύτερα στην απομακρυσμένη έρευνα. Και αν έχετε προσέξει, γι' αυτό και οι μελλοντολόγοι και όλοι αυτοί που κάνουν απομακρυσμένες έρευνες δεν χρησιμοποιούν ποτέ μεταλλικά. Πάντα χρησιμοποιούν ή πετρώματα ή κρυστάλλους. Δεν το κάνουν τυχαίο αυτό. Έχουν δει λοιπόν ότι λειτουργούν καλύτερα στις ανοιχνεύσεις. Αλλιώς θα είχαν ένα μεταλλικό εκρεμές και θα το κάνανε. Η κατασκευή, το για να κάνεις ένα εκρεμές, όπως και οποιοδήποτε ραδιοσκοπικό όργανο, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ένα μέταλλο που το κόβουμε και το κάνουμε σε ένα σχήμα Α ή Β δεν σημαίνει ότι είναι ραδιοσκοπικό όργανο. Οποιοδήποτε μέταλλο δουλεύει στη φύση, έξω, παίρνει εκπομπές, γιατί είναι μια κεραία και όπου υπάρχει εκπομπή θα σε πάει. Οποιοδήποτε, είτε πάρεις χαλκό, είτε πάρεις σίδερο, είτε ότι πάρεις οποιοδήποτε μέταλλο και αλουμίνιο θα δουλέψει. Το θέμα είναι και η λεπτομέρεια που μετράει, είναι το πού θα δουλέψει και ασήμαντα. Αν φτιάξει λοιπόν ένα ραδιοσκοπικό όργανο χωρίς να του δώσει συχνότητα, να μην ξέρει τι συχνότητα έχει, απλώς θα πηγαίνει γενικά σε διάφορα σήματα χωρίς να ξέρει ποια είναι αυτά. Θα σκάψει και θα βρει τη μια κάλικες, την άλλη θα βρει πετρώματα, την άλλη. Και θα το έχετε παρατηρήσει ότι και πολλοί στο διαδίκτυο λένε ότι εγώ πήγα εκεί, την ραδιοσκοπία την πιστεύω γιατί βγάζω όλο πετρώματα. Ναι, ρε φίλε, τι βεργά έχει, τι συχνότητα έχει η βεργά σου. Όταν μιλάγα εγώ πριν χρόνια για συχνότητες, βγαίνανε και γελάγανε και κοροϊδεύανε πάρα πολύ. Τώρα ξαφνικά το έχουν υιοθετήσει με συχνότητες, γιατί καταλάβανε ότι οι συχνότητες τελικά είναι το α και το ω σε ένα ραδιοσκοπικό όργανο. Και τι λέμε συχνότητα, η κατασκευή του όλη να έχει μια τελική συχνότητα. Το ντο, το μη, γιατί έχει να κάνει και με τη μουσική, έχει να κάνει με πολλά πράγματα παράγοντες. Τώρα δεν είναι όμως το σεμινάριο και δεν σε ενδιαφέρει κιόλας αυτό. Αυτό που λέμε κούρδισμα του ραδιοσκοπικού οργάνου είναι σαν να έχουμε ένα μουσικό όργανο και θέλουμε να το κουρδίσουμε σωστά, να πέσει σωστές νότες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα βγαίνουμε έξω και θα βαράμε στον τόντο ό,τι να είναι. Έτσι. Ας πούμε, τα ξύλινα ραδιοσκοπικά όργανα είναι καταλληλότερα για νερό. Είναι πάρα πολύ καλά δουλεύουν στο νερό. Δεν χρειάζεται, δηλαδή μπορείς να πάρεις μια διχάλα από ελιά, από τριανταφυλιά, από οποιαδήποτε σε βολεύει και να έχει ελαστικότητα και μπορείς να δουλέψεις για το υδροφόρο ορίζοντα. Όταν θέλουμε όμως μέταλλα, επειδή ψάχνουμε άλλη συχνότητα, θέλουμε να χρησιμοποιούμε μεταλλικά έκρεμες. Όταν ψάχνουμε απομακρυσμένες έρευνες, θα είναι κρυσταλλικά ή πετρωμάτων ή οργονίτες, κάτι που να μην είναι η βασική του σύσταση στο μέταλλο. Μπορεί να έχει, γιατί αν δείτε και όλοι οι οργονίτες μέσα έχουν μεταλλικά κομμάτια μέσα, αλλά έχουν και πετρώματα, ώστε να φέρουν μια ουδέτερη συχνότητα για αυτό που κάνουμε. Αφού ρυθμίσουμε αυτό, μετά ερχόμαστε να συντονιστούμε με το ραδιοσκοπικό όργανο. Εδώ είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Εδώ. Είπα, η μυστική συνταγή, μάλλον όταν σε έχει πείσει κάποιος ότι σε αυτό το χώρο υπάρχει θησαυρός, εσύ αμέσως δημιουργείς ένα πνευματικό κανάλι στο σημείο αυτό. Που το εκκρεμές θα το ακολουθήσει. Γιατί το δίνει εντολή. Να ακολουθήσει αυτό το κανάλι, αυτό το ενεργειακό κανάλι. Η σκέψη είναι ενέργεια. Σας είπα και την προηγούμενη φορά, αν νομίζετε ότι η ραδιοσκοπία είναι ένα μηχάνημα, έχετε κάνει λάθος. Έχετε πετάξει τα λεφτά σας. Η ραδιοσκοπία είναι μια απειλή στο πνευματισμό. Γιατί είναι όλα διέστηση και οραματισμό, τίποτα άλλο. Πας με ένα σκοπό να το κάνεις αυτό και πεις ότι τώρα εγώ για 5 λεπτά, δεν θέλω παραπάνω. Στην αρχή μπορείς να το κάνεις 2-3 λεπτά. Θέλω να συγκεντρωθώ και να κάνω αυτή την έρευνα σε αυτό. Το σημείο. Θα δεις πόσο εύκολα θα συντονιστείς. Θα είναι εκπληκτικό αυτό που θα συμβεί. Κάτω για 2 λεπτά. Θα σε οδηγήσει λοιπόν όχι το δικό σου κανάλι, αλλά το κανάλι που υπάρχει του αντικειμένου. Οπότε θα είναι κάτι διαφορετικό μου. Κάτι διαφορετικό. Που θα το καταλάβει. Εντελώς διαφορετικό γιατί θα δεις και η σύνδεσή σου να είναι διαφορετική. Η εικόνα σου θα είναι διαφορετική. Ο τρόπος που λειτουργείς, το κρεμές πάνω σου θα είναι διαφορετικό. Okay, θα δεις την έλξη, θα καταλάβεις την έλξη. Κατανοητά αυτό εδώ. Ναι. Η σύνδεσή σας, όπως σας είπα και πριν, είναι το α και το ω που να κάνουμε τη ραδιοσκοπία. Θα πούμε τώρα πώς ξεκινάει κάποιος χειριστής που είναι καινούριος, πώς μπορεί να συντονίσει και το εκκρεμές πάνω. Εκτός από τα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν που μπορούμε να συντονίσουμε το εκκρεμές μαζί με εμάς, υπάρχει και τεχνικός τρόπος, ηλεκτρονικός, που καθόμαστε σε ένα μηχάνημα, συντονίζουμε το ραδιοσκοπικό όργανο με εμάς. Σε κάποιους το έχω κάνει και στο μαγαζί, υπάρχουν και άλλα πολλά τέτοια όργανα. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι να κάνουμε όταν αγοράζουμε ένα εκκρεμές, όταν είμαστε κάτω σε ένα εκκρεμές, να το ρυθμίσουμε. Να το κάνουμε λοιπόν το υποσυνείδητό μας, να το κλειδώσουμε σε κάποιες κινήσεις. Έχεις δει πολλές φορές που ξεκινάτε να κάνετε μια έρευνα ενώ σας έχουν μια πληροφορία ότι ο στόχος είναι ευθεία μπροστά σας, αλλά εσείς η βέργα σας δίνει μια αριστερά. Τι πρέπει να κάνουμε, να ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή εκπομπή. Γιατί αυτή η γραμμή είναι που θα μας οδηγήσει στο στόχο. Άσε τι βλέπουμε με τα μάτια μας.
Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το πώς θα φτάσουμε εκεί όμως, θέλει μια τεχνική για να φτάσουμε. Αφού λοιπόν ακολουθήσουμε την πορεία, θα δούμε ότι όσο ακολουθούμε την πορεία, οι έλεξεις του εκκρεμές θα είναι πολύ πιο έντονες. Μην περιμένετε ότι με το εκκρεμές θα πάτε 2 χιλιόμετρα και 3. Αυτά δεν υπάρχουν. Τα εκκρεμές θα χρησιμοποιούμε για πιο τοπικές αποστάσεις. Για το βουσιμό. Κανονικά δεν πρέπει να σταματήσει. Ναι. Αλλά επειδή θα κουραστεί να σε. Καλώς, ναι. Έτσι ναι. Το σταματάμε γιατί άμα στο ένα λεπτό δεν σταματήσει, δεν θα σταματήσει και 20 λεπτά να το πει. Ναι, είναι αυτό. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει να σταματήσει. Όπως λένε, φέρνει ένα λεπτό και μετά αρχίζει και σταματάει. Δεν θα συντονίζει το κρίνα. Πε μου. Συγγνώμη, αν κάποιο θέμα υγεία. Παράδειγμα, έχει την καρδιά σου, παράδειγμα, θέλω να σου πω. Κοίταξε, αν έχεις βηματοδότες και ηλεκτρονικά μέρη, δεν πρέπει να το δουλέψεις. Γενικά δεν πρέπει να δουλεύεις λαπαροσκοπία. Μιλάμε τώρα για το να έχεις ένα πρόβλημα αριθμία στην καρδιά, όπου δεν επηρεάζει σε κάτι. Το να αφορά βηματοδότες όμως, δηλαδή ούτε ηλεκτρονικά μηχανήματα δεν μπορείς να δουλέψεις κανονικά. Οτιδήποτε. Έτσι. Όταν θα βάλεις πηγή ενέργειας, γεννήτριες ή οτιδήποτε, ανάλογα τη γεννήτρια που είναι, ή θα σου κάνει χ ή θα έρθουν παράλληλα ενέργειες. Οι τεχνικές για να βρούμε τον όγκο και το βάθος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να μετρήσουμε τον όγκο. Μήπως αυτό είναι κάτι πολύ μικρό, να δούμε με τι εξοπλισμό θα το βγάλουμε. Αν χρειαζόμαστε ένα πιμπόιντερ, αν χρειαζόμαστε οτιδήποτε. Γιατί έχουμε εντοπίσει και σε παραλίες ακόμα και μικρά αντικείμενα που είναι σκουλαρίκια, που είναι δαχτυλίδια, που οπτικά είναι δύσκολο να τα βρούμε σκάβοντας την άμμο. Κυκλικές κινήσεις στο εκκρεμές είναι τεχνικές που δοκίμασέ τις να σου δεκλαγεί. Και τα κόμματα ήταν τόσο μεγάλες εκπομπές που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέγαμε ένα δυνατό να είναι εξωτερικό. Καταρχάς, το απόρριψε το συνειδητό μας και το υποσυνείδητο ότι αυτό μπορεί να είναι τόσο μεγάλο. Δηλαδή, τι χρυσό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο, που πιάνει μισό βουνό, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Το τι είναι σε όλα αυτά που λέμε τεχνικές μας για να επαληθευτούν θέλει γκασμά. Άμα δεν βάλει γκασμά, δεν μπορεί να επαληθεύσει τίποτα από όλα αυτά. Μένουν στις θεωρίες. Και λέμε για να γίνει ένα καλό. Που ψάχνει και μπορεί και εντοπίζει πράγματα, αν δεν χρησιμοποιήσει τον τασμά, δεν θα γίνει ποτέ καλό. Θα δει το λάθο σου, θα δει ποιο σου βγαίνει, ποιο δεν σου βγαίνει. Ή να φτιάξει ένα δοκιμαστήριο δικό σου, να βάλει 5-10 πράγματα και να δουλέψει πάνω σε αυτό. Και αυτό λίγο είναι υποκειμενικό. Γιατί φτιάχνει γραμμέ. Εκπομπέ. Το καλύτερο είναι να πα σε άλλον που έχουν κάνει για να δει. Εφόσον εκπαιδευτεί και εφόσον μάθει. Θα σα στείλω ένα βιντεάκι τώρα στην ομαδική που μιλάμε για τι γραμμέ σκέψη πώ γίνονται. Και να δείτε ότι το ξέρουν και πώς το έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα και τι αποτέλεσμα το έχουν φέρει.